Είναι στο μπάνιο και τα είχαν πει το φίλο του στο κινητό και του λέει ρε μαλάκα, αλλά ξέρω και ακούς, τσίποτε πήγα σε μάκα και δεν το πιστεύερες, τι να κάνω. Μην ακούτε τη λέξη. Γι' αυτό και τη βλήξη εγχωρίζει τον ψεύτη αμέσως από τον Νίκο, γιατί εξασκείται το αυτή στην αλήθεια. Το μέγα θέμα των ημερών όμως ήταν αυτή η συγκέντρωση που έγινε στην Κοζάνη. Πάμε να τη δούμε. Αυτό το πώς θέλω. Υγεία, δεν νοσοκομεία, πείτε πώς θα πάει μπροστά η κοινωνία. Ολόκληρος ο νομός Κοζάνης παρέλυσε. Δημόσιες καταστήματα και σχολεία. Σύσσωμη πόλη όρθια για το νοσοκομείο. Διότι έχει βαρεθεί ο κόσμος αυτές τις εγκάθετες κουρασμένες κινητοποιήσεις. Με αυτή τη βόρτα από το σύνδεμα πάνω κάτω πάνε. Η οποία μοιάζει σαν να γίνεται για να γίνεται. Είναι άπνοες. Βλέπετε πως μια συγκέντρωση που έχει ένα αίτημα καθολικό κινητοποιεί μια πόλη ολόκληρη, μικρούς και μεγάλους. Όπως ο οργανισμός όμως όταν πρόκειται να παρουσιάσει κάτι δίνει τα συμπτώματα, έτσι και μια κοινωνία δίνει τα σημάδια αυτού που πρόκειται να συμβεί στην κοινωνία. Η κοινωνία κινείται σαν τη χελώνα. Και ξαφνικά κοιτάς και έχει φτάσει η χελώνα μπροστά από το λαγό. Και λες, πού ήταν η χελώνα. Στην Ελλάδα δεν αργεί πλέον η μεγάλη εξέγερση. Οι Γερμανοί τραβάνε τα πράγματα στα άκρα. Οι αλληλέγγυοι Ευρωπαίοι απαιτούν τον κόσμο να στερηθεί τη Γάζα στα νοσοκομεία για να πληρωθούν τα κολοδάνια τους και τα επιτόκια τους. Και εδώ ψάχνουν να βρουν οικουμενικοί με τεχνοκράτες, στην οποία να συμφωνούν όλοι να συνεχιστεί αυτό το έγκλημα. Όχι άλλη περικοπή συντάξεων και μισθών. Τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν κανονικά και ανθρώπινα. Και δεν όλοι να κατοτρώνουν τους προϋπολογισμούς όπως κάνανε επί Πασόκ και επί Νέας Δημοκρατίας. Και ούτε ένας δεν έχει τιμωρηθεί. Ούτε. Στην Ελλάδα στείνεται καινούριο σκηνικό. Καινούριο σκηνικό. Σταματήσει η ροή των μεταναστών από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Ότι είναι εγκλωβισμένοι πλέον οι μετανάστες στην Ελλάδα, ενώ η ροή των μεταναστών από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά συνεχίζεται. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Εγκλωβίζουν τώρα τους μετανάστες καταρχήν στο εσωτερικό στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα μας κουνάνε το δάχτυλο ότι δεν είμαστε και σωστοί διαχειριστές του προσφυγικού. Αυτοί ανοίγουν τους πολέμους και εμείς είμαστε ανίκανοι που δεν τακτοποιούμε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν από τις χώρες τους εξαιτίας των πολέμων τους. Και ακούμε αυτά που ακούμε. Nobody wants to stay in Greece. They want to cross the border. We know that Greece has a crisis. Ανοίξτε τα σύνορα, όπως βλέπετε, είμαστε και εμείς άνθρωποι. Βοήθεια, ακόμα και μηνύματα για τους Έλληνες. Έλληνες, συγγνώμη για την ενόχληση. Και ζητούν συγγνώμη για την ενόχληση. Διαχωρίζω λοιπόν τους πρόσφυγες απ' έξω με τους μετανάστες και ουσιαστικά το σχέδιο είναι να υπάρξει εμφύλιος μεταξύ μεταναστών και προσφύγων μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Επειδή δεν κατάφεραν τις προβοκάτσεις που κάνανε να φέρουν τον εμφύλιο μέσα στους Έλληνες. Βεβαίως να έρθουν για να βοηθήσουν εδώ, όχι όμως σαν δυνάμεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα σαν αστυνομικές δυνάμεις καταστολής, γιατί τον ακούμε προσεκτικά. Εγώ τι βλέπω. Θέλουν πάση θυσία οι Ευρωπαίοι να εγκαταστήσουν εδώ μία δύναμη, η οποία θα είναι στρατικοαστυνομικού χαρακτήρα και όχι για να φυλάνε τα σύνορα, για να έχουν εδώ παρουσία. Επειδή εμείς αμφισβητούμε αυτή τη στιγμή την κυριαρχία της Τρόικας και θέλουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Να μην έχουν μόνο την Τρόικα, να μην κάνουν μόνο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, αλλά να έχουν. Θα μας πείτε, θέλω να κάνω πρακτικό κομμάτι. Αλλά να έχουν παρουσία στο όνομα της δίθεν ιστορίας φύλαξης από πρόσφυγες, να έχουν εδώ και δυνάμεις καταστολής. Αυτές τις δυνάμεις τελειώνουν, δευτερόλεπτο. Να. Τις έφεραν. Και με αφορμή τα γεγονότα του 2011-2012 είχαν φέρει αστυνομικές δυνάμεις, μερικοί εκ των οποίων συμμετείχαν στα ΜΑΤ στις συγκρούσεις που είχαμε το 2011 και το 2012 στο Σύνταγμα. Και δεύτερο, το αποκάλυψα με ερώτηση που έκανα, είχαν φέρει και φρεγάτες γερμανικές στο όνομα της δίθεν φύλαξης των συνόρων έξω από την Κρήτη. Πριν καν αποφασιστούν. Θα μπορούσαν βεβαίως να υπήρχαν ακόμα και πλωτά εδάφη που να συγκεντρώνονται αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν με τα κύματα για να σωθούν και το παίζει να ανοίξει όλη η Ευρώπη, να ταυτοποιούνται, να δέχονται υγειονομική φροντίδα, φαγητό και ρούχα και μετά με πλάνο να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι να διανέμονται οι πρόσφυγες στις χώρες με τις δυνατότητες που έχει κάθε χώρα, με την οικονομία κάθε χώρας. Όχι να στριμώχονται στην είσοδο της Μεσογείου και να μας βρίζουν και από πάνω. Όχι να είναι ο βοράς στο σαλόνι και ο νότος να σηκώνει το βάρος των πολέμων. Τι είναι το προσφυγικό, κύριο μου, το είπε η κυρία Κανέλη. Μία ματιά στο χάρτη εξηγεί γιατί. Πώς έχει γίνει. Εκτός αν θέλετε να μου πείτε ότι ήταν εύκολο να πάνε στη Βουλγαρία. Όχι, δεν ήταν. Αν ήταν, ενδεχομένως να πηγαίνανε ή οπουδήποτε άλλο. Έχουν εγκλωβιστεί εδώ. Χαρακτηρίζεται ανθρώπινες αμφίδες. Ποιος ο λόγος να βρίσκονται εδώ αυτές οι άνθρωποι. Έχουν εγκλωβιστεί εδώ, διότι πρώτα απ' όλα εδώ πατάνε ευκολότερα. Και λέει το φοβερό μετά. Η Μεσόγειος από κοιτίδα πολιτισμού έχει γίνει κοιτίδα πτωμάτων. Σε λίγο θα αγοράζεται γάβρο και θα βρίσκεται κομματάκι από πορτοκαλιά σε σίδια στο γάβρο. Νομίζω ότι είναι κυρίαρχη φράση. Κυρίαρχη φράση και μεγάλη σημασία αυτό που είπε.
Μην ξεχνάτε ότι ακούμε διάφορες αναλύσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι έρχονται οι πρόσφυγες επειδή εδώ μάθανε ότι είναι ο Τσίπρας και διάφορες αρλούμπες που μόνο ο Βλάχης μπορεί να τις κάνει και μόνο ο δημοσιογράφος εντεταλμένος να τις υιοθετήσει. Κρατήστε τη φράση αυτή γιατί τα λέει όλα. I'll be back. I'll go from another way. From another way. I'll try, I'll try, I'll try. Όπου και να κάνω, θα ξαναπροσπαθήσει. Βγήκε ο Κασιδιάρης που θεωρεί ότι το θέμα είναι απαταλόγητο. Όπως κρύβεται κάθε φορά που αυτή κοινοβουλευτικό έλεγχο η Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό το εθνικό έγκλημα που τελείται με τους λαθρομετανάστες και μας αποστέλει αυτά τα άθλια εδώ πέρα χειρόγραφα, αυτά τα άθλια έγγραφα, όπου λέει ότι δεν συνδιαλέγονται με τον ρατσισμό οι ΣΥΡΙΖΕΕ υπουργοί. Μας έλεγαν αυτά τα κατάπτυστα έγγραφα και κρύβονται και ο υπουργός και ο Τσίπρας, γιατί έχουν κλιματίσει σε βάρος της Ελλάδος. Καλά έκανε λοιπόν και κρύφτηκε και σήμερα. Να μας απαλλάξετε γενικότερα, ζητάμε, από αυτή τη θλιβερή παρουσία σας, από αυτές τις απλειότητες. Έχουν προσκυνήσει τη γερμανική οικονομική ολιγαρχία, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, η Μέρκελ είναι αυτή και προτείνει. Κλειστά σύνορα λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Να κλείσουν επιτέλους τα σύνορα και να κλείσουν τα σύνορα. Αν κλείσουν τα σύνορα, θα κλείσουν για όλους. Πώς κινούνται τα θαλάσσια σύνορα, πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα φωσκοτά, τα οποία βυθίζονται μπροστά σου και τα βυθίζουν οι δουλέμποροι, πώς.